Το να Θεός πάω στο ξέρει. θέλημα είναι ανώτερο από το να κάνεις την προσευχή. Η υπακοή είναι ανώτερη από την προσευχή. Αν κόψεις το θέλημά σου στο σύζυγο και τα αφήσεις όλα και πεις να κάνω αυτό που λέει, εκτός αμαρτίας φυσικά πάντα, κάνεις το μέγιστο. Το μέγιστο είναι υπακοή, δεν είναι προσευχή. Έτσι, ούτε το να μελετήσεις αγιογραφή κλπ. Το μέγιστο είναι να κόψεις το θέλημά σου, όπως στο φέρνει ο Θεός δηλαδή, να κάνεις το όπως που, τη στιγμή, το καθήκον της στιγμής που στο δείχνει ο Θεός μέσα στις περιστάσεις. Το είπαν οι Άγιοι αυτό το πράγμα. Έτσι, όταν κόβεις το θέλημά σου και κάνεις υπακοή στον άλλον, σε οποιοδήποτε άλλο. Υπακούεται αλήθεια ο Κύριος, δεν λέει. Όπως σας πω, ο Κύριος ουσιαστικά. Αυτή η υπακοή είναι ανώτερη από όλα. Έτσι, το να κόβεις το θέλημά σου. Και μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει αυτή η υπακοή. Όπως και στο μοναστήρι, γι' αυτό σας είπα, είναι ένα μικρό μοναστηράκι είναι η οικογένεια. Αν εσύ κόβεις το θέλημά σου στο σύζυγο σε όλα, πάντα εννοείται εκτός αμαρτίας, κάνεις το μέγιστο. Μπορεί και να μην κάνεις καθόλου προσευχή. Μόλις θα γονατίσεις και θα πεις τρεις φορές Άγιος ο Θεός, θα δεις το άξιστο φως. Αν κάνεις υπακοή σωστή. Όπως τα είδε ο Άγιος σήμερα, ναι, στο λόγο. Όλη η μέρα δεν έκανε καθόλου προσευχή, ήταν και μοναχός. Ήταν με τον γεροντά του μες στη πόλη, είχαν διακονήματα. Και το βράδυ πήγαν στο κελί τους, του λέει ο γεροντάς του, άτια. Φάγανε κάτι, φάγανε, και πήγανε, πες το τρισάγιο και κοιμήσου. Και μόλις είπε το τρισάγιο, είναι το άξιστο φως. Κατάλαβες, με ένα τρισάγιο δεν βλέπεις το άξιστο φως. Γιατί έκανε όλη μέρα υπακοή, δεν έκανε το θέλημά του. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός, πάνω απ' όλα. Έτσι. Να μην κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Όπως και ο ίδιος τον είπε, δεν ήρθα για να κάνω το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα το πέμψα τόσο πατρός. Γιατί η υπακοή είναι ταπείνωση. Λάβατε. Εδώ υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει χάρη. Και έχει τη χάρη. Εκεί το μυστικό. Και την προσευχή γιατί την κάνουμε. Για να ταπεινωθούμε την κάνουμε. Για να γίνουμε ζήτουλες και να πούμε Θεέ μου ελέησέ με, όπως ο Ζητιάνος, έτσι. Για ταπείνωση την κάνουμε. Είναι ένας τρόπος για να ταπεινωθείς, το λέει ο Βασδρόθος, έτσι. Ένας τρόπος είναι να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους για να ταπεινωθείς, έτσι. Ο δεύτερος τρόπος είναι να αγαπήσει το σωματικό κόπο, γιατί ο σωματικό κόπο ταπεινώνει το σώμα, και άμα ταπεινώσει το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί ο τρόπο να προσευχηθεί. Αλλά με την υπακοή τα κάνει όλα. Είσαι πτώμα σου, ο άντρα σου, άντε, φτιάξε αυτό, α πούμε. Ή να κάνουμε κάτι άλλο. Πει ένα άλλο προηγούμενο. Δεν θα πει 8 ώρα άσε με και παράτανε κλπ. Μετά τα έχει όλα. 10 ώρε προσευχή να έκανε, τα έχει όλα τελείω. Δεν έκανε τίποτα. Ας το κάνει, ας το πάρει και θάρρος και ας έχει και να σου πω, και να σε εκμεταλλεύεται μια ζωή. Εσύ θα γιάσεις και αυτός, εάν θέλει, θα γιάσει και αυτός, αν το πάρει το μήνυμα. Εσύ θα του δώσει. Αυτό είναι που μας τρώει, καταλάβατε, ότι δεν αφινόμαστε. Κρατιόμαστε. Μήπως με εκμεταλλευτεί, μήπως. Και έχει και ο δεξιός λογισμός, θα του κάνω κακό. Όχι, δεν το κάνεις κακό. Εσύ το κάνεις για το Θεό. Και ο Θεός μετά θα το φωτίσει, θα το οικονομήσει γι' αυτό να μετανοήσει. Άμα κάνεις υπακοή, τα κάνεις όλα. Αν αποφασίσετε να κόψετε το θέλημά σας, βρήκατε το δρόμο που πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Στο μέτρο που, ας το πούμε έτσι, δεν παραμπαίνει στο θέλημα του Θεού, έτσι. Δεν μπορεί να σου πει, ας πούμε, μην νηστεύεις και εσύ δεν νηστεύεις. Θα κάνεις υπακοή και όχι. Αλλά σε κάτι που δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι νόμος Θεού, ας πούμε. Δεν είναι εντολή του Θεού. Ότι τώρα πρέπει να πάω στο μοναστήρι. Είναι εντολή Θεού, δεν είναι. Εντάξει, το αφήνεις αυτό. Αλλά όταν είναι κάτι εντολή Θεού, εκεί φυσικά θα πεις όχι. Είπαμε, εκτός αμαρτίας. Ό,τι όμως δεν έχει αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις υπακοή. Όπως έγινε ένα παιδάκι, λέει, αυτό δεν το ρωτά τον πατέρα, γιατί ξέρω ότι τώρα είναι αυτοκτονία πνευματική. Νομίζεις ότι είσαι με το Θεό, έτσι. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Το Θεό δεν μπορεί να το κοροϊδεύσεις. Ίσα-ίσα που θα πρέπει να ψάξεις και να επιδιώξεις να ακούσεις αυτό που δεν θες να ακούσεις.